Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Τη νέα χάραξη του βορείου οδικού άξονα Κρήτης παρουσίασε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Πύρτσης σε συνέντευξη τύπου του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα χάραξη του ΒΟΑΚ θα είναι μεγαλύτερου μήκους και θα περιλαμβάνει το τμήμα από Κίσαμο έως Χανιά. Ο Υπουργός πάντως δεσμεύτηκε πως οι μόνιμοι κάτοικοι της Κρήτης δεν θα πληρώνουν διόδια. Και τους πλέον ψύχρεμους λυγίζουν οι περιγραφές πρώην αλκοολικών. Κριτικοί που πάλεψαν με τον αλκοολισμό και τελικά βγήκαν νικητές, περιγράφουν τις δύσκολες εμπειρίες τους αλλά και τη μετέπειτα μάχη για την απεξάρτησή τους. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε βίντεο από την εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV με συνεντεύξεις που συγκλονίζουν. Το καλύτερο ρεπορτάζ της ζωής του θα κληθεί να κάνει ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κουμαντάκης. Η πανέμορφη σύζυγός του Μαρινίκη έφερε χτες στη ζωή το πρώτο του παιδάκι, με το δικό μας Λευτέρη να δηλώνει ήδη χαζομπαμπάς. Οι στιγμές ευτυχίας και συγκίνησης στη μαιευτική κλινική του Παγνή ήταν έκδηλες, με το μικρό Γρηγόρη να γεννιέται υγιέστατος και να απολαμβάνει ήδη τα χάδια και τις αγκαλιές των γονιών του. Ευχή όλων είναι ο μικρός Μπόμπιρας να ζήσει μια υπέροχη ζωή γεμάτη αγάπη. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.